Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο να μας πει τώρα πώς ετοιμάζεται. Πασοκάρα ο Σταματέλος. Πασοκάρα ο Σταματέλος. Βαθύ, παλιό Πασόκολο. Δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, ανέβαζε το ηθικό. Ναι. Αυτή η μουσική. Τι κάνετε, κύριε Νικό μας, πώς είστε. Χαίρετε. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, με Κάρμινα Μπουράνα μεγαλώσαμε. Με Κάρμινα Μπουράνα μεγαλώσαμε ασυζητητή. Το θέμα είναι πόσο μας άγγιξε κιόλας. Μας άγγιξε. Με το ζόρι, το είπε. Δεν είμαστε μόνο τζόβενοι. Δεν γνωρίσαμε αυτά τα χρόνια. Ναι, άλλωστε, άμα ρωτήσεις σήμερα ποιοι ψηφίσανε Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, καταλήγεις ότι τι 40... Πόσο είχε πάρει, 44? 48. Καλά. Τι 48, ούτε 20 δεν έπαιρνε. Θα πω και κάτι δέντρα και θα πούν και εγώ και εγώ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ερώτηση βάει πώς προετοιμαζόμαστε. Ναι. Με ρεπό. Θα ήταν ωραίο να απαντήσει με Κάρμινα Μπουράνα. Εντάξει. Τους βάζω με τη λίπα. Εντάξει, παιδί μου. Στο ωραίτη. Μην το λες τώρα. Χρειάζεται ξεκούραση. Χρειάζεται αποσυμφόρηση ομάδα. Ναι, μα έχει μέρες ακόμα. Το είπε με κριτική διάθεση όμως. Ναι. Όχι. Ποτέ, ποτέ. Όταν οι παίχτες μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την διαχείριση που κάνει ο Μεντιλίμπαρ μετά από παιχνίδια, δηλαδή τους έδινε ρεπό ακόμα και ήταν Ολυμπιακός και Ευρωπαϊκό Αγώνα την Πέμπτη. Δηλαδή παίζανε Κυριακή, Δευτέρα χαλάρωμα, σου λέει τη ρεπό και μετά πήγαιναν μια προπόνηση. Ναι. Όταν λοιπόν οι παίχτες, θα μου πεις όταν τους ξεκουράζει ο προπονητής, μια χαρά θα λένε. Αλλά εντάξει, το νιώθουν και οι ίδιοι ότι ξεκουράζονται. Και λένε τα καλύτερα για ποια η διαχείριση του Μεντιλίμπαρ σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι να πούμε εμείς, ότι είναι επικριτικό. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα από όλους. Και όπως πολλοί σωστά μου είπες και την περασμένη εβδομάδα, παίρνω τις σημειώσεις από τις σχολές προπονητικής, τις σκίζω και πάω παρακάτω. Ακριβώς. Τελειώσαμε, κύριε. Τελειώσαμε. Ο Μεντιλίμπαρ τα ισοπαίδωσε όλα. Νομίζω ότι αν γίνονταν αύριο ο τελικός και το ίδιο δίλημα θα έχει και τις επόμενες ημέρες ο Μεντιλίμπαρ, νομίζω μόνο το αριστερό μπακ τον απασχολεί. Γιατί ο βαθμός ετοιμότητας του Ορτέγκα δεν είναι, σίγουρα δεν είναι αυτός που θα επιθυμούσε ο Βάσκος για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Φίλε, έχεις παίκτη για τελικό όμως, αριστερό μπακ. Έχεις, αλλά θέλει τον Ορτέγκα. Δηλαδή, αν ήταν 100% Ορτέγκα θα σου έλεγα Ορτέγκα. Αυτό θέλω να πω. Ότι έχεις επιλογές, έχεις. Ξέρεις γιατί λέω για τον Κίνη εγώ. Λέω γιατί στο παιχνίδι που το χρειάστηκε ο Ολυμπιακός έκανε από το πουθενά τρομερή εμφάνιση. Λέω για το μάτς μετά στον Βίλα εδώ. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν, θα λέω σήμερα, ναι. Ο Κίνη είναι φαβορί όταν δεν παίξει ο Ορτέγκα. Εγώ το καταλαβαίνω. Ναι, σε σχέση με τον Ρίτσαρντ σίγουρα. Αν μιλάμε για αυτό το δίλημα σίγουρα. Ναι, αυτό είναι το δίλημα. Αν δεν μπορεί ο Ορτέγκα, το δίλημα είναι Κίνη Ρίτσαρντς. Ας μην είναι αριστεροπόδαρος ο Κίνη. Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει ότι από το συγκεκριμένο παίχτη δύσκολα θα πάρει εμφάνιση του 10, δύσκολα όμως θα πάρει εμφάνιση και του 2. Ακριβώς. Μιλάμε για μια πάρα πολύ κρίσιμη θέση. Εκεί παίζει με διαφορά ο καλύτερος παίχτης της Φιωρεντίνα, έτσι. Ο Νίκο Γκονσάλες. Ναι. Δεξί εξτρέμ, δηλαδή. Άρα τι θέλεις, ανασταλτικά καλά χαρακτηριστικά. Σωστά. Εγώ και εκεί ο Κίνη νομίζω ότι προηγείται και του Ορτέγκα κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ο οποίος Ορτέγκα γνωρίζεται καλά με τον Νίκο Γκονσάλες. Από πού? Και από την Εθνική και την Ισπανική. Ναι. Θυμίζω ότι έχει κλειστεί ο Ορτέγκα. Okay. Πάντως δεν είναι μόνο ο Γκονσάλες, είναι και ο Ντοντό, το δεξιμπάκ. Προφανώς δεν είναι καλά. Αν συζητάμε για επικίνδυνους παίκτες της Φιωρεντίνα. Είναι κοντό και γρήγορο αυτό. Ναι, δεν θα σταματήσουμε. Αλλά λέω ότι μακράν του δεύτερου ο ποιοτικότερος είναι αυτός. Okay. Μιλάμε για τη Φιωρεντίνα, δεν μιλάμε για μια ομάδα. Γιατί απέναντι, δηλαδή, απέναντι ο Εικονέ είναι λιγός. Ναι, ο Μπυράκη, η αριστερό. Ναι. Άστα, ναι. Γι' αυτό λέω. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που λες, ξέρω εγώ, το δεκάρι της είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Και αν τον περιορίσω, πέφτει πολύ η απόδοση της ομάδας. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Μιλάμε για τη Φιωρεντίνα. Και μιας και ανέφερε ο Μιχάλης για εθνική Αργεντινής. Γιατί δεν θα ξεκουραστεί. Χρειάζεται ξεκουράσει αυτό το παιδί. Ναι. Απ' την άλλη, όταν είσαι υψηλού επίπεδου, θα είσαι και αυτά. Εντάξει, και μεγάλο παράσημο, ρε φίλε όμως. Μεγάλο παράσημο, αλλά πραγματικά πολύ κακό μαντάτο, λέω και τον Ολυμπιακό. Δεν πειράζει, μικρό παιδί είναι. Όχι, δεν πειράζει. Γιατί αυτό το παιδί παίζει 1,5 χρόνο συνεχόμενο. Ωραία, εντάξει. Θυμίζω, δεν έκανε διακοπές, γιατί ήρθε κατευθείαν από πρωτάθλημα Αργεντινής που ήταν στα μισά. Έπαιξε ένα ολόκληρο χρόνο, μία ολόκληρη σεζόν.
Και δεν ξέρω πόσες διακοπές προλαβαίνει να κάνει, δεν ξέρω πότε είναι η κλίση. Πότε πάει. 8 και 11 Ιουνίου ναι. Έχει φιλικά η Εθνική Αργεντινή. Οκ. Μετά. Μετά θα δούμε. Είναι στην προεπιλογή. Είναι στην προεπιλογή για αυτά τα φιλικά. Ναι, ναι. Λέω αν τυχόν και μπει, ρε παιδί μου, στην 23. Μένει ο Ολυμπιακός Αγώνες μετά. Ναι, είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Που ξεκινάνε. Είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. 26-14 είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. 26 Ιουλίου. 26 Ιουλίου, 11 Αυγούστου. Ωραία. Πάντα το ποδόσφαιρο ξεκινάει 3-4 μέρες νωρίτερα. Α, εντάξει, θα πάει διακοπές. Θα πάει 15 μέρες διακοπές. Νομίζω ότι ο ΕΣΕ πρέπει να θέλει περισσότερο από όλους. Να το πω χαριτολογώντας, να κατακτήσει ο Ολυμπιακός στο conference για να έχει υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις 25 Σεπτέμβρη, πότε θα έχει, 20-25. Ναι, ναι. Από την άλλη μεριά, παιδιά, εντάξει, το καταλαβαίνετε, το ξέρετε, για όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές και ειδικά για αυτούς που έχουν, ας πούμε, μια εθνική ομάδα τεράστια όπως είναι η Αργεντινή, το να κληθούν να φορέσουν το εθνόσημο. Εντάξει, είναι σωστά, για το παιδί είναι ζωής. Πολύ μεγάλο. Για τον Ολυμπιακό, ξαναλέω, είναι κακό μαντάτο γιατί είναι πολύ δύσκολο να τον έχει. Χρειαστεί πολύ μεγάλη διαχείριση την επόμενη σεζόν. Θα μιλάμε για ένα παιδί που θα παίζει συνεχόμενα ποδόσφαιρο 2,5 χρόνια. Καλά, και ο Ολυμπιακός. Είναι, δηλαδή, είναι μεγάλο ζόρι. Πολύ μεγάλο ζόρι. Και ο Ολυμπιακός, αν και εφόσον έρθει κάποιο άλλο και το ζητήσει, θα το πουλήσει ως διεθνή. Εντάξει. Ναι, εντάξει, εκεί. Ναι, σίγουρα είναι διόψη του νομίσματος. Εννοείται ότι είναι τιμητικό και για τον ποδοσφαιριστή και για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι έχει κληθεί, αλλά να κοιτάμε και την άλλη πλευρά ότι άνθρωπος είναι, δεν είναι μηχανή. Ναι, ναι, ναι. Από αυτή την άποψη. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις και από τους προορισμούς, τους κοντινούς προορισμούς που έχουν πάει περισσότεροι. Για να αρχίσει η προετοιμασία, την Πέμπτη υπάρχει η προπόνηση στο Καραϊσκάκης, ανοιχτή για τους δημοσιογράφους. Θα δούμε όλη την προπόνηση, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τους παίχτες με τη Λίμπαρ. Και σήμερα και αύριο, το αργότερο μέχρι αύριο, αλλά από σήμερα, θα αρχίσουν να αποστέλλονται τα mail στους φίλους του Ολυμπιακού που έκαναν την αίτηση για εισιτήριο του τελικού και η τύχη τους χαμογέλασε. Okay. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει ακόμη ένα πόλεμο με την ΕΠΟ, γιατί τόσο αυτός όσο και η Φιωρεντίνα δεν ενημερώθηκε για τις σουίτες και η ΕΠΟ πήρε περίπου 1500 εισιτήρια, ο Ολυμπιακός ζήτησε να τα αγοράσει, αν όχι όλα το μεγαλύτερο κομμάτι για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των οπαδών του. Η ΕΠΟ αρνήθηκε και βλέπουμε σε διάφορες ιστοσελίδες, σχετικές ιστοσελίδες να μπαίνουν σε διαγωνισμό κάποια εισιτήρια. Όχι να τα δίνουν οι χορηγοί, πρόσεξε, υπάρχει διαφορά. Άλλο να έρθει στο Sport FM ένας χορηγός και να σου πει πάρε 10 εισιτήρια, βάει μοίρα θέτα με κλήρωση στους ακροατές. Mm-hmm. Εκεί τα πήρε, δεν ξέρω ποιος τα πήρε και με διαγωνισμό κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν τα έχει καλά με την ΕΠΟ, ήρθε και τελικώς και μπήκε ακόμη ένα επεισόδιο στη διαμάχη τους. Ήρθε και έδεσε. Ναι, ήρθε και το αποτελείωσε. Απαντήσεις δεν πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά και δεν θα πάρει και ποτέ. Αυτά είναι τα δεδομένα στην παρούσα φάση. Και ξαναλέω, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός και όπως τον έχουμε δει από τον ημερώτημα με τη Λίμπαρ, μόνο η θέση του αριστερού μπακ είναι αυτή που φαντάζει ανοιχτή τώρα που μιλάμε. Οι υπόλοιπες θέσεις, λίγο πολύ, δεν νομίζω ότι έχει κάποια έκπληξη, με δεδομένο ότι όλοι είναι στη διάθεση του Βάσκου. Με αυτά τα δεδομένα. Ωραία. Δεν βλέπω δηλαδή να αλλάζει κάτι. Ωραία κύριε Νίκο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.